δημοκρατικό πρόσημο. Έναν αγώνα για να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα σε όλους και σε όλες που τα χρόνια των αλλεπάλληλων κρίσεων βρέθηκαν στο περιθώριο της ζωής, στο περιθώριο των πολιτικών επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ στάθηκε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, μακριά από λαϊκισμούς που μετέχουν αυτιά και ιδιολειψίες. Σήκωσε ένα βάρος δυσανάλογο. Θέσπισε θεσμούς και επικλίνες ασφαλείας που μετά τις ειρήνες του λαϊκισμού ο ελληνικός λαός κατάλαβε τη σπουδαιότητα και τη σημασία του. Η διάβγεια, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ψηφιακό σχολείο και εσύ, ηλεκτρονικό ψηφιακό σχολείο. Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε και να πλέξουμε ένα πλέγμα προστασίας, προστασίας των αδυνάτων, προστασίας των υγιών δυνάμεων του τόπου, προστασίας της ίδιας της δημοκρατίας που τόσο βάναυσα τα τελευταία χρόνια έχει αποθεί. Για κάποιους και για κάποιες η εξουσία, η νομή της εξουσίας είναι αυτός ο σκοπός. Για μας η εξουσία είναι αυταξία, είναι αυτή που θα δώσει νόημα στις πολιτικές μας, στη ζωή, την καθημερινή ζωή των πολιτών. Είμαστε εδώ ενωμένοι όλοι για μια καινούργια αρχή. Να είμαστε καλά, να ξεκινήσουμε τον αγώνα όλοι μαζί. 12 μέρες μείνανε, δώστε τον αγώνα όλοι μαζί, πόρτα-πόρτα, στο καφενείο παντού, να δώσουμε ξανά να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟ και να μπορέσουμε να έχουμε ελπίδα όλοι και όλες μας. Έχουμε την τιμή λίγο μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου μας. Να έρθουν εδώ κοντά μας οι υποψήφοι βουλευτές μας. Ο Βασάνης ο Κοσμάς. Ας έρθει ο Τάσος, ο Αναστάσιος Σωτίνας. Ελάτε να κάνετε όλοι μαζί, θα μιλήσετε και εσείς λίγο να πείτε δυο λόγια. Και η Τσαλουκέντου η Αθηνά. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο αντικατοπτρίζει τις ανάγκες μας, τις ανησυχίες μας, έτσι ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε όλες τις πλευρές του ελληνικού λαού. Ο Κοσμάς ο Βασάμης, γιατρός, το παιδίατρος, ο Βασό πάντα, πάντα για μας το βάθος του, η υγεία ήταν κορυφαίο αγαθό. Είναι ιδιωτικός επιχειρηματίας του γιατί είναι και ιδιωτικός οδοντίατρος και αυτό το κομμάτι πρέπει να το στηρίξουμε. Ο Τάσος Σωτίνας είναι συνταξιούχος αστυνομικός. Οι συνταξιούχοι πλήθηκαν πάρα πολύ με τον νόμο Κατρούγκαλο, με τον αριστερό νόμο Κατρούγκαλο. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα και σε αυτή την πλευρά των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν λαβωθεί και αυτοί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και αυτή είναι η Τσαλουκίδου, μια νέα κοπέλα, η οποία προσπαθεί. Είναι εδώ, συνέχεια δίπλα, με αυτές τις αξίες. Είναι όμως αυτή τη στιγμή άνεργη, όπως ως χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Καλησπέρα και από μένα. Με χαρά σας υποδεχόμαστε και ξεκινάμε τον αγώνα για την ευόδοση των στόχων μας. Έχουμε την απόφαση της αλλαγής στις εκλογές της 21η Μαΐου. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να κάνουμε ως χώρα το πρώτο μεγάλο βήμα προς την κανονικότητα και την ομαλότητα. Και αυτό σημαίνει μια όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη και ισχυρή δημοκρατική παράταξη που θα αποτελέσει σταδιακά αξιόπιστη πρόταση εξουσίας για τον τόπο. Η πατρίδα μας χορεύεται την τελευταία δεκαετία σε ένα περιβάλλον τοξικότητας και διχασμού. Και αυτό καταπνίγει κάθε δημιουργική προσπάθεια για το προς όφελος των πολλών και αποθεί τους νέους από την πολιτική. Επίσης τους σωθεί σε επιλογές εχθρικές προς τη δημοκρατία και ανακυκλώνει τη μιζέρια και τα διέξοδα της κοινωνίας. Όλη αυτή η ζωφερή εικόνα έχει μόνο μία αιτία. Ότι το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε το 2012 στο εκλογικό περιθώριο κάτω από το βάρος δύσκολων αποφάσεων που αναγκάστηκε να πάρει για να σώσει την πατρίδα από τον όλεθρο της χειροκοπίας, λιτορούμενο και πιεζόμενο ανάμεσα στα Ζάπια και στο πρόβατο της Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξαναγνωριστούμε όλοι μαζί. Οι πολίτες ξέρουν πραγματικά τι έγινε και τι έκαναν τελικά αυτοί που υπόσχονταν κάλπικους παραδείσους. Ξέρει ότι δεν αρκεί να μιμήσει κακό είχα τον Ανδρέα Παπανδρέου
για να γίνεις Ανδρέας Παπανδρέου και ότι δεν αρκεί να ψηφιοποιείς ορισμένες κρατικές υπηρεσίες για να γίνεις η μεταρρυθμιστική κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Και ο πολίτης θυμάται. Θυμάται ποιος έκανε τις μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία. Θυμάται ποιος έκανε το ΕΣΥ, το ΑΣΕ, τη διάβγεια, ποιο κόμμα οικοδόμησε πραγματικά το κοινωνικό κράτος σε αυτή τη χώρα και έσβησε τη διχόνοια του παρελθόντος και τις διακρίσεις. Γι' αυτό μαθήματα υπευθυνότητας δεν δεχόμαστε. Εμείς μαρκώσαμε για να κρατήσουμε την πατρίδα μας στην Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι πολιτική ίδρυση όταν ακούμε σήμερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας συκοφαντεί λέγοντας ότι σκοπεύουμε να μπούμε τάχα σε προοδευτική κυβέρνηση με τον κύριο Βαρουφάκη και το κλάδο των δραχμιστών, όπως και πολιτική ίδρυση είναι να ακούμε τόσα χρόνια τον κύριο Τσίπρα που κυβέρνησε αγκαλιασμένος με τους ΑΝΕΛ να μας κατηγορεί ως στρατηγικούς συμμάχους της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν απευθυνόμαστε γι' αυτό τους πολίτες για να ζητήσουμε ψήφο για το παρελθόν. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, γνωρίζουμε τα λάθη μας, πρώτα τα έχουμε αναγνωρίσει, κοιτάμε μπροστά και ζητάμε τον κόσμο να μας εμπιστευτεί και τους πολίτες να στηρίξουν το ανανεωμένο ΠΑΣΟΚ, τη νέα ηγεσία και τη νέα ηγετική ομάδα που έχει πια στο τιμόνι ανθρώπους που προέρχονται από τη νέα γενιά, από τη γενιά της κρίσης και παλεύουν να αγωνίζονται καθημερινά στο σπίτι της ζωής χωρίς να τους έχει καριστεί τίποτα. Ένα ΠΑΣΟΚ που έχει πρόταση για τα πραγματικά προβλήματα τη στέγαση τη νέα γενιά, που δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και το δικό τη σπιτικό. Ένα νέο ΠΑΣΟΚ που είναι το μόνο που μιλάει και έχει πρόταση για τα προβλήματα τη αξιοκρατία και τη στελέχωση των κρατικών μηχανικών οργανισμών και των υπηρεσιών μέσα από αδιάβλητου διεθνού διαγωνισμού. Για να μην ξαναζήσουμε τραγωδία εξ αρχή των τελών. Είναι το ΠΑΣΟΚ που σέβεται το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όλα αυτά την ώρα που οι μεν οικοδομούσαν καθεστώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δικαιοσύνη και οι ΔΕ έκαναν υποκλοπές σε βάρος του Προέδρου μας, αλλά και πολλών άλλων. Έχει θέσει στο κέντρο, στο κέντρο της πολιτικής του, της ελλείψης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υγειονομικών και σε περιοχή σαν τη δική μας υπάρχει αυτό, μέσα από την παροχή μισθολογικών κινήτρων σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την παιδεία του 21ου αιώνα και τον καινοτόμο θεσμό του εθνικού πτυχίου και του αφιλητηρίου και που το φέρνουμε στο προσκήνιο το οποίο πιστοποιεί και καταχυρώνει τα ακαδημαϊκά δικαιώματα και τα προσόντα των αποφύτων μας σε μια ώρα ολόενα και σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Προτάσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θέτουμε ξανά στην προγραμματική συζήτηση την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, την κατάρτιση των ανέργων και βέβαια τη στήριξη των αγροτών, που είναι και αποτελεί ζήτημα πρωτίστου ενδιαφέροντος για μας και εδώ στην Καστοριά. Και τέλος, ένα νέο ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Την ακρίβεια που κατατρώγει το οικογενειακό εισόδημα με την κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά εδώ και καιρό να μειώσει το ΦΠΑ στα καύσιμα και στα τρόφιμα, όπως πρώτοι εμείς με φορτικότητα και επιμονή έχουμε θέσει ως κεντρικό ζήτημα στη διαχείριση και στη συζήτηση. Όλοι μας ρωτάνε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε με ποιον θα πάμε. Η απάντηση είναι ότι δεν θα πάμε με κανέναν. Θα γίνουμε καταλήτες της διαμόρφωσης ενός προγράμματος διακυβέρνησης βάσει των προγραμματικών μας θέσεων και αξιών, όπως ανέπτυξα παραπάνω και εφόσον ο λαός μας δώσει ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Και θα καταστήσει αναγκαία μια κυβέρνηση συνεργασίας πάνω σε προγραμματική βάση. Όχι για να μοιράσουμε καρέκλες και οφίτσια. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρονται μόνο πώς να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί οι δύο αρχηγοί τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρονται για το ποιες πολιτικές θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία σε αυτή τη χώρα προς όφελος των μη προνομιούχων της σύγχρονης εποχής που το μεγαλύτερο μέρος τους είναι οι νέοι άνθρωποι. Αυτή είναι η μεγάλη και καθοριστική διαφορά μας σε σχέση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Άρα, ο στόχος μας είναι ασπίδα προστασίας προς τους πολίτες που έχουν βιώσει συνεχόμενες κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Στην προμετωπίδα μας είναι λοιπόν το κοινωνικό κράτος και το γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Παιδεία, υγεία ή οι ΑΠΕ, πολιτικές για τα κόκκινα δάνεια, τις 120 δόσεις,
Και σε όλα αυτά, ο σύγχρονος πολιτικός λόγος του Προέδρου μας, με την ευρωπαϊκή του εμπειρία, συμβάλλει για το σχέδιο το οποίο έχουμε καταστρώσει. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των εξωτερικών μου, στη μικρή μας κοινωνία που γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι μεταξύ σας, μεταξύ μας. Με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Γνωρίζετε ότι ήμουν εδώ πάντα πιστός αγωνιστής αυτής της παράταξης, χωρίς να την εγκαταλείψω ποτέ. Και ποτέ δεν εξήρτησα την κομματική μου στράτευση και συνέπεια από το αν έχω κάποια θέση. Δεν διεκδίκησα τίποτα από το κρατικό πρόγραμμα, ούτε σε πολιτικές θέσεις, στις οποίες βρέθηκα, είτε του Νομαρχιακού Συμβούλου, είτε του Γραμματέα της Νομαρχιακής ή της Περιφερειακής της Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι ένας άνθρωπος που εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παλέστρα του ιδιωτικού μυατήρου και που αντιμετωπίζει τις ίδιες αγωνίες με τους συμπολίτες μας, συζητώντας και ζώντας στην περιοχή μας. Και στρατεύθηκα χωρίς να το σκεφτώ και στις πιο δύσκολες ώρες της παράταξής μας. Όταν πολλοί επιφανείς και ευεργετηθέντες με υψηλά αξιώματα την εγκατέλειπαν ψάχνοντας για απατηλούς αντιμνημονιακούς παραδείσους. Και γνωρίζετε ακόμα το χαρακτήρα μου, ξέρετε ότι δεν λαϊκίζω και δεν επιδιώκω την κοκορομαχία, ούτε την οξύτητα. Στοχεύω στην έβρεση λύσεων, στην έβρεση κοινών τόπων, συνενέσεων για το κοινό καλό, αλλά τις απόψεις μου δεν τις κρύβω. Με αυτό το πνεύμα και με αυτή την οτροπία θεωρώ ότι χρειάζεται και η Καστοριά ονομάς μας να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τα προβλήματα. Να βγούμε από τη μιζέρια των χαμηλών προσδοκιών και να αφήσουμε στην άκρη τα δευτερεύοντα χάρη των σημαντικών. Όσοι ζητάμε την ψήφο σας για να εκλεγούμε βουλευτές, πρώτα είμαστε αντιπρόσωποι του έθνους, της πατρίδας μας, της τοπικής κοινωνίας και μετά στελέχη της παράταξης. Και επειδή γνωρίζουμε τους παραδοσιακούς συσχετισμούς που υπάρχουν στην περιοχή μας, και αυτό ίσως να κάνει να αναρωτιούνται κάποιοι, μα πώς έτσι αυτοί οι τρεις υποψήφοι εδώ αποφασίσατε να κατέβετε και να έχουμε την ύψιστη τιμή και οι τρεις μας να εκπροσωπούμε τη δημοκρατική παράταξη. Ναι, γιατί είναι τιμή να εκπροσωπούμε αυτό το χώρο, τους αγώνες του και την παράδοσή του. Γιατί σε τελική ανάλυση, χαμένη μάχη είναι αυτή η οποία δεν δόθηκε. Και με αυτό ακριβώς το πνεύμα πρέπει να αγωνιστούμε και ειδικά να εμφυσίσουμε στους νεότερους ανθρώπους ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και σε δύσκολους εκλογικούς όρους, χάρη του οράματος που έχουμε για την πατρίδα και την περιοχή μας. Γιατί οι νέοι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν στην πολιτική με παχιά λόγια, ούτε με βιντεάκια στα social media. Θα επιστρέψουν όταν αισθανθούν ότι κάποιοι κάνουν τη διαφορά και τιμούν το λόγο και τις αξίες τους. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ την Κυριακή 21 του Μαΐου να εμπιστευτείτε το ΠΑΣΟΚ, να πάρετε στα χέρια σας τη δημοκρατική παράταξη. Το μέλλον είναι μαζί μας. Δεν σταματάει το όνειρο και από εδώ και μπρος ο χώρος μας θα επανακάμψει και θα αποκτήσει ξανά τον ιστορικό ρόλο που του ανήκει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εδώ. Εγώ είμαι ο Τάσος Σοδίνας, γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Καμπελόκηπους. Μετά το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, γιατί είμαι στη δεύτερη νεότητα, κατατάχθηκα στην τότε χωροφυλακή και στη συνέχεια έκανα καριέρα στην αστυνομία, από όπου αποστρατεύτηκα με τον βαθμό του ταξία. Μετά την αποστρατεία μου γύρισα στο γενέθλιο χωριό, γιατί ήθελα να ζήσω εδώ, στον τόπο. Γυρίζοντας στο χωριό, αισθανόμουν καθήκον να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω όσο μπορώ τη μικρή μου κοινότητα. Ασχολήθηκα με τον πολιτιστικό σύλλογο, με την τοπική κοινότητα ως πρόεδρος, με τον σύλλογο γονέων επίσης, για τρεις τετραετίες. Στη συνέχεια έλεγα να ησυχάσω, αλλά άμα θέλει ο διάβολος δεν σε αφήνει, που λένε. Και ξαναέπλεξα με τα πολιτικά στην Ομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ πρώτα και σαν υποψήφιος βουλευτής τώρα. Στόχος μου εμένα είναι τουλάχιστον να διπλασιάσουμε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ στον ομό μας και αν μπορέσουμε και πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι καθένας από εμάς πρέπει να φέρει τουλάχιστον άλλο ένα ψηφοφόρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το στίγμα που περιέγραψε και ο Κοσμάς προηγουμένως του ΠΑΣΟΚ, δεν θα μακρηγορήσω γιατί τα ακούσατε, θα τα ακούσετε και από τον Παναγιώτη. Εγώ θέλω να επισημάνω δύο πράγματα ιδιαίτερα. Ένα, το ότι όταν ήμουν μικρός είχα διαβάσει ότι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας, πολύβιος δημιουργός, στις αρχές του 1900
είχε γράψει τη Σιδηρά και τη Σίδια Δυτικά που έλεγε ότι στον κόσμο αυτό δεν υπήρξε ισότης, ούτε θα υπάρξει ισότητα. Το ζήτημα είναι να υπάρξει ισορροπία. Εμείς λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ αυτό θέλουμε, να φέρουμε ισορροπία, να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη. Και το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι εμείς θέλουμε ο πολίτης να είναι μπροστά. Δεν θα περιμένουμε έτοιμες λύσεις, ούτε κουμπιά μαγικά υπάρχουν, ούτε θα λυθούν τα προβλήματα σε 20 μέρες στην προεκλογική περίοδο, με όσα τάζουν τα δύο μεγαλύτερα κόμματα. Ο πολίτης πρέπει να είναι μπροστά κάθε μέρα, να εντοπίζει τα προβλήματα και να διεκδικεί και να αγωνίζεται για τη λύση τους. Και τέλος, να πληροφορηθούμε για αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Έχει βγάλει τις 12 θέσεις που είναι καταπληκτικές στο διαδίκτυο και να βρίσκει εύκολα κανείς. Θα προσπαθήσουμε κι εμείς να τα επικοινωνήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Και για να μην σας κουράζω πολύ, σας καλώ να τραβήξουμε μαζί αυτόν τον δρόμο. Είναι λίγο δύσκολος, αλλά δεν είναι πάρα πολύ κουραστικός και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε εδώ. Δεν θέλω να με απειγορήσω ούτε να πω στο πολιτικό κομμάτι, θα το κάνει ο προσκεκλημένος μας. Για μένα θα πω ότι αυτή η υποψηφιότητά μου συμβολίζει πάρα πολλά πράγματα για μένα προσωπικά και για πολλούς ανθρώπους από το κοινωνικό, πώς το λένε, από, εκφράζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ναι. Και αυτές τις διάφορες εργασίες που έχω προσωπικά εργαστεί και θα συνεχίζουν να εργάζομαι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα είναι η ώρα του εκλεκτού καλεσμένου μας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή λοιπόν για μας να είναι εδώ στην Καστοριά ο επικεφαλής του Ξενοδοχείου Επικρατείας, ο Παναγιώτης Οδωνής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πολίτες της Καστοριάς, ο ενθουσιασμός με τον οποίο με υποδεχτήκατε και μας υποδεχτήκατε με γεμίζει αισιοδοξία ότι στις εκλογές της 21ης Μαΐου ο μεγάλος κερδισμένος θα είναι και εδώ στην Καστοριά το ΠΑΣΟΚ, κύριε Καραβή. Και οι εκλογές αυτές, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι οι πλέον κρίσιμες για την πατρίδα, αλλά και εδώ, για τη δυτική Μακεδονία, για την Καστοριά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Ο τόπος μας, ο τόπος σας, διέρχεται μια σημαντική υπαρξιακή κρίση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν είμαστε απόψε όλοι εδώ μαζί. Λείπουν οι νέοι μας που έχουν φύγει, που έχουν μεταναστεύσει είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, είτε στο εξωτερικό. Λείπουν από την πατρίδα μου η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων μου, των συμμαθητών μου, των συμφοιτητών μου που έχουν φύγει έξω. Και αυτή τη στιγμή με τούτες εδώ τις συνθήκες δεν υπάρχει προοπτική να γυρίσουν. Μπορούμε λοιπόν να ανεχθούμε μια τέτοια πραγματικότητα που μας προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης. Μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η μοίρα του τόπου. Σήμερα ήρθα για πρώτη φορά στην Καστοριά, στην πόλη της Καστοριάς. Αντικρίζοντας τη λίμνη και την πόλη, σκέφτηκα πως δεν είναι αυτή η μοίρα του τόπου. Αυτός ο τόπος σας αξίζει πολύ καλύτερα και πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να τα καταφέρουμε αυτά τα καλύτερα. Γιατί το αξίζετε, γιατί το αξίζετε.
αξίζει ο τόπος αυτός. Αυτός ο τεράστιος πολιτισμός, αυτό το φυσικό κάλος, αλλά και οι άνθρωποι, εσείς, οι πολίτες της Καστοριάς, αξίζουμε όλοι πολύ καλύτερα. Σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η μέρα της Ευρώπης. Και σήμερα γιορτάζουμε την ενωτήριση της Ευρώπης. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής, το κόμμα που πάντα έθετε τα μεγάλα ερωτήματα και έδινε τις κορυφαίες απαντήσεις για τον μοίρα και το μέλλον του τόπου, πρέπει να θυμηθούμε όλοι μαζί ότι είναι το κόμμα που έφερε τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και έδωσε αξιοπρέπεια στον Έλληνα αγρότη και στην ελληνική ύπαιθρο. Ότι είναι το κόμμα που μας έβαλε στην ΟΝΕ. Ότι είναι το κόμμα που ενέταξε την Κύπρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Και είναι πάνω απ' όλα, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κόμμα το οποίο κράτησε τη χώρα μας στην Ευρώπη με τεράστιες θυσίες, με μεγάλους σκόπους, με τα ποσοστά τα εκλογικά του να βλέπει να μειώνονται, με την δύναμή μας να φτάνει ακόμα και στον Αδύρ. Όμως θα σας πω κάτι. Αυτή η στάση μας για την παραμονή μας στην Ευρώπη είναι η στάση που μας γεμίζει με περηφάνεια και είναι αυτό για το οποίο πρέπει να κοιτάμε τα παιδιά μας, τα παιδιά σας στα μάτια και να είμαστε περήφανοι που είμαστε Πασό, που είμαστε Κίνημα Αλλαγής. Γιατί πάντα, πάντα θα είμαστε το Κίνημα της Αλλαγής. Αυτό είναι το πεπρωμένο του Πασόκ. Αυτό είναι το πεπρωμένο της Δημοκρατικής Παράταξης. Βλέπω εσχάτως, παρατηρώ, μία μερίδα της παράταξης που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να οικειοποιηθεί την Αλλαγή και ιδίως τον ιστορικό ηγέτη μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλω να τους πω πως Ανδρέας Παπανδρέου και ξεπούλημα των δανείων των Ελλήνων στα φαντς, Ανδρέας Παπανδρέου και ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, Ανδρέας Παπανδρέου και ψεύτικες υποσχέσεις ασυσάκτια, δεν πάνε μαζί. Και αυτό το πρωτοφωνάζουμε από εδώ, από την Καστοριά, σε όλους αυτούς που νομίζουν πως ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε λοιπόν. Η μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης δεν ξεχνά. Και μιας και μιλάμε για μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης, γιατί η ιστορία πάντα είναι διδακτική. Τους ακούω να λένε, θα αναφερθώ και εκτενέστερα στη συνέχεια, ότι πώς είναι δυνατόν, λέει, να είναι πρωθυπουργός τρίτο πρόσωπο σε κυβέρνηση συνεργασίας του πρώτου ενδεχομένως με το τρίτο κόμμα. Να τους υπενθυμίσω ότι όταν ήταν να βάλουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο και να προσπαθήσουν να τον οδηγήσουν στη φυλακή, μια χαρά ξέρανε να συνεργαστούν με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο οι δυο τους, τον Μακαρίτη Τζανετάκη. Όταν είναι για το καλό της πατρίδας, της Ελλάδας μας, τότε δεν μπορούν. Και νομίζουν πως ξεχνούμε. Δεν ξεχνούμε λοιπόν. Και σήμερα έπειτα, ξαναγυρνώ στη μέρα της Ευρώπης, είδαμε την Επιτροπή Πέγκα να βγάζει μια ανακοίνωση που δείχνει την κατάντια στην οποία έχει φτάσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Μας λένε συχνά, ποιον αφορούν, λέει, οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές δεν αφορούν ένα μικρό κομμάτι πολιτικών. Δεν αφορούν την πολιτική, αν θέλετε, ζωή. Οι υποκλοπές δεν αφορούν τους δημοσιογράφους. Οι υποκλοπές αφορούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, γιατί είναι το πρώτο βήμα στην διολίσθηση του κράτους δικαίου την οποία βλέπουμε τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μια διολίσθηση που αποτελεί συνέχεια της διακυβέρνησης της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ με την επίθεση στην ελευθερία του τύπου, με την προσπάθεια να στηθεί ο διαγωνισμός φιάσκο για να φτιαχτούν τα ΣΥΡΙΖΟΚΑΝΑΛΑ, με την
επίθεση σε δικαστή και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τότε ήταν ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σήμερα είναι ο κύριος Ράμος. Αν θυμηθείτε το επώνυμό του, του τότε αντιπρόεδρου, δύο γράμματα διαφέρουν μεταξύ του Ράμου και εκείνου. Αυτά τα δύο γράμματα είναι η μόνη επιφανειακή διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Έπειτα, πρέπει να αναλογιστούμε αν είναι στην δυνατότητά μας να αφήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίζουν αυτήν την τοξική σύγκρουση. Πηγαίνω πολύ συχνά σε συζητήσεις δημόσιες και ακούω τα εξής από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, από τους εκπροσώπους. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλά για το τι έχει κάνει, για το τι θέλει να κάνει για τον τόπο. Λέει πόσο κακός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρατεύει το λεγόμενο μονολεκτικό επιχείρημα. Τους λες, δεν πάνε καλά τα πράγματα, σου απαντούν ΣΥΡΙΖΑ. Σαν αυτό να είναι το άλλο δίτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, όταν έρχεται η ώρα να προτείνει κάτι για το μέλλον του τόπου, όχι τα τρία προγράμματα Θεσσαλονίκης που πρότεινε τις προάλλες, ενώ κάτι επί της ουσίας. Τι απαντά ο φόβος δεξιάς. Η κακή Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κακός ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εμείς τους λέμε, συμφωνούμε και με τους δυο σας. Βλάπτετε και οι δύο εξίσου την Ελλάδα. Γι' αυτό η μόνη λύση, η μόνη προοπτική, η μόνη εναλλακτική έρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από το κίνημα αλλαγής. Έπειτα, διάβασα εχθές και σας καλώ να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο όλοι. Ένα κορυφαία σημασίας άρθρο στην ιστοσελίδα K-Report από τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον Αλέκο Παπαδόπουλο. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης κομπορημονεί ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, έρχεται η διεισδυτική ματιά του Αλέκου του Παπαδόπουλου για να μας δείξει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσίασης του δημοσίου χρέους σε σχέση με το κρατικό, η διαφορά, αν θέλετε, προέρχεται, μας δείχνει ο Αλέκος Παπαδόπουλος, από εσωτερικό δανεισμό του δημοσίου από το ίδιο το δημόσιο. Από ρέπος και από δανεισμό μέσω των εισφορών των Ελλήνων πολιτών. Παίρνουν τα λεφτά μας, τα δανείζεται το δημόσιο για να παρουσιάσουν την επίπλαστη εικόνα ευμάρειας του κυρίου Μητσοτάκη. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Πόσο θα κρατήσει αυτό? Πόσο μπορούμε να πάμε με αυτά τα καύσιμα? Πόσο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε παριστάνοντας ότι δίνουμε μάχη ως χώρα και στην πραγματικότητα πυροβολώντας τα πόδια μας? Πόσο ακόμα τα μέσα και τα συμφέροντα θα παρέχουν ασυλία στις πολιτικές του λαϊκισμού, του δημοσιονομικού του κυρίου Μητσοτάκη? Και μιας και το λέω αυτό, ενημερώθηκα λίγο πριν ανέβω στο Βήμα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια κοινή εκδήλωση στην Αθήνα. Γίνεται μια εκδήλωση στην οποία μιλούν, προσέξτε, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Μητσοτάκης. Και ποιο είναι το πιο ειρωνικό μέρος που θα μπορούσατε να φανταστείτε για να μιλούν αυτοί? Μιλούν στο Ζάπιο. Και μάλλον συγκρίνουν ποιος έκανε το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Ο Καραμαλής που μας χρεοκόπησε, ο Σαμαράς που παρέστησε ότι υπάρχει τάχα μια άλλη εναλλακτική με τα Ζάπια, τους μηδενισμούς των ελλημάτων και τα άλλα μείγματα πολιτικής, ή ο Μητσοτάκης που μας οδηγεί σε μια ακόμα δημοσιονομική τραγωδία? Αυτό που χρειάζεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η δημοσιονομική επίγνωση. Είναι μια πολιτική που θα είναι πραγματικά κοινωνική, γιατί θα στηρίζει τους αδύναμους χωρίς να κινείται στα πλαίσια των επιδομάτων
και χωρίς να παρουσιάζει μια επίπλαστη πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα των μέτρ της δημοσιονομικής μαγειρικής. Δεν πρέπει να τους εμπιστευόμαστε, πολίτες της Καστοριάς. Δεν πρέπει να έχουμε καμία εμπιστοσύνη στους μάγειρες των δημοσιονομικών στοιχείων που έφτασαν τον Ανδρέα Γεωργίου της Ελστάτ μέχρι τώρα πρόσφατα να τρέχει στα δικαστήρια και να φτάσουμε να καταδικαστούμε μέχρι και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου. Καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχουν μαγειρέψει τα νούμερα και είναι έτοιμοι, όπως λέει ο Αλέκος Παπαδόπουλος, να τα ξαναμαγειρέψουν. Για την ακρίβεια, τα έχουν μαγειρέψει ήδη, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, όλα θυσιάζονται στο πλαίσιο της πολιτικής τους επιβίωσης. Δείτε ποιοι διέλυσαν την οικονομία για να κρατήσουν την παράταξή τους και ποιοι θυσίασαν τη μεγαλύτερη δύναμη της παράταξής τους για να κρατήσουν όρθια τη χώρα. Αυτοί είμαστε εμείς! Είμαστε εμείς το κακό! Το κίνημα αλλαγής! Το κίνημα που πραγματικά αγωνίζεται για τα συμφέροντα της Ελληνίδας και του Έλληνα. Και είπε ο κύριος Μητσοτάκης, πήγα στην Ευρώπη, λέει, και έφερα 31 δισεκατομμύρια. Πού είναι τα χρήματα αυτά? Έχετε δει το Ταμείο Ανάκαμψης, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει δοθεί? Έχετε δει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματά του να βελτιώνουν τη ζωή σας? Έχουμε αντιληφθεί πόσα δισεκατομμύρια εισέρευσαν και εισραίουν στην Ελλάδα, την Ευρώπη, και έχουμε συνειδητοποιήσει γιατί τίποτα δεν αλλάζει στη ζωή μας και ίσα ίσα τα πράγματα πηγαίνουν και χειρότερα? Γιατί ο πληθωρισμός καταπίνει το εισόδημά μας? Γιατί κάθε ευρώ μας αγοράζει όλο και λιγότερα προϊόντα? Γιατί τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα στα βασικά είδη διατροφής? Να σας πω γιατί. Γιατί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης πηγαίνουν στους λίγους και εκλεκτούς, στους ολιγάρχες που στηρίζουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τίποτα δεν είναι τζάμπα. Η ανταμοιβή, το αντίτιμο της στήριξης είναι τα χρήματα τα οποία θα οδηγούσαν στη σημαντική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του ελληνικού λαού. Και τι θα έκαναν ακόμα τα χρήματα αυτά, και τι θα παλέψουμε να κάνουν με ισχυρό ΠΑΣΟΚ? Θα οδηγούσαν στην ενεργειακή μετάβαση. Στη Δυτική Μακεδονία ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να στηριχτεί αυτή η μετάβαση για να μην βρεθούμε ξανά σε κενό. Θα οδηγούσαν στις ενεργειακές κοινότητες των αγροτών που τόσο έχει ανάγκη η Ήπεθρος. Θα οδηγούσαν σε μια πραγματική εις βάθος ψηφιοποίηση του κράτους και όχι στην ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Θα γίνονταν χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω δανείων που θα πήγαιναν στους μικρομεσαίους και όχι σε μια ντουζίνα επιχειρήσεις συμφερόντων που υποστηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρω ότι όλα αυτά ακούγονται δυστοπικά. Έχουμε όμως χρέος ως η παράταξη που έχει πει την αλήθεια στο ελληνικό λαό να την ξαναπούμε και τώρα και να το πούμε ακόμα. Ότι μια επιλογή αλλαγής την 21η Μαΐου οδηγεί σε ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών. Τίποτα δεν έχει σφραγιστεί. Η πορεία μας προς το λάθος δεν είναι αμετάκλητη. Η ευκαιρία μας όμως η κρίσιμη είναι η 21η Μαΐου. Και η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί μια άλλη πορεία στα πράγματα με επίγνωση των δημοσιονομικών στοιχείων αλλά και με πραγματική εις βάθος αληθινή αποτελεσματική κοινωνική πολιτική είναι μόνο το κόμμα μας, είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα της αλλαγής. Έπειτα παρατηρώ την περιοχή σας με πολύ μεγάλη αγάπη και με πολύ μεγάλη εντύπωση και λέω, έχουμε συνειδητοποιήσει στην χάραξη των πολιτικών μας πόσο μεγάλη σημασία έχει το ανάγλυφο της περιοχής. Το Σύνταγμά μας μιλάει για την νησιωτικότητα. Πράγματι, καλά κάνει και μιλάει για την νησιωτικότητα. Γιατί κάθε νησί έχει την
ιδιοπροσωπεία του. Κάθε νησί χωρίζεται από τη θάλασσα, από την κεντρική, από την υπηρετική Ελλάδα. Όμως θα μιλήσουμε επιτέλους για την ορεινότητα ως παράμετρο χάραξης πολιτικής. Θα συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να συνδέσουμε τα χωριά μας, να συνδέσουμε τις κομοπόλεις μας. Οικονομικά, σε επίπεδο ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στον ορεινό τους χαρακτήρα, ή θα ζήσουμε την ερημοποίηση της ελληνικής υπαίθρου. Όχι, δεν είναι η ερημοποίηση η μοίρα του τόπου μας, η μοίρα του τόπου σας. Υπάρχει άλλη επιλογή. Θέλω ακόμα να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι στους οποίους αναφέρθηκα στην αρχή της ομιλίας μου έχουν δύο βασικούς λόγους για να μην γυρνούν στις πατρίδες τους. Εγώ μιλάω καθημερινά με τους ανθρώπους αυτούς, με πολλούς από αυτούς, γιατί είναι η γενιά μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί και τους ψάχνω και δεν τους βρίσκω. Δύο πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, αξιοπρεπής μισθή. Όχι δια διατάγματος, όπως παριστάνει ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι θα αυξήσουμε τους μισθούς 25%. Αξιοπρεπής μισθή με πρόγραμμα και οργάνωση. Με μείωση του μη μισθολογικού κόστους, με κίνητρα για την εργασία, με κίνητρα για το άνοιγμα επιχειρήσεων από νέους ανθρώπους και βέβαια με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το δεύτερο όμως που έχει πολύ μεγάλη επίσης σημασία και θέλω να σας τονίσω ότι μου λένε οι νέοι άνθρωποι ότι θέλουν και να γυρίσουν στον τόπο είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάτι που η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, στην οποία και εμείς ανήκουμε, ο Ευρωπαϊκός Δημοκρατικός Σοσιαλισμός, έχει τονίσει σε κάθε στιγμή της πορείας του. Είναι οι κανόνες. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 συμμετείχε στην επανάσταση για την καθιέρωση συντάγματος. Είχε γράψει λοιπόν στα απομνημονεύματά του μια φράση που από μικρό με συγκινεί. Έλεγε, θέλω σύνταγμα για την πατρίδα μου να κυβερνηθεί με νόμους και όχι με το έτσι θέλω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν το 2023 η Ελλάδα να κυβερνιέται με τα έτσι θέλω των κυρίων Τσίπρα και Μητσοτάκη. Όχι! Όχι κύριοι! Δεν είναι δυνατόν! Και δεν θα το επιτρέψω! Γιατί όλο αυτό είναι μια δική μας απόφαση. Μια απόφαση αλλαγής. Βλέπω έπειτα τον κύριο Σκέρτσο να μην σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες, μιας και μιλούμε για κανόνες, καταγραφής των οικονομικών μεγεθών. Βγαίνει ο ΩΣΑ, ένας κορυφαίος διεθνής οργανισμός, και λέει αυτό που ξέρετε όλοι, αυτό που ζείτε στη ζωή σας, αυτό που συνειδητοποιείτε κάθε μέρα πηγαίνοντας στα μαγαζιά, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, βλέποντας την πραγματικότητα. Τι λέει ο ΩΣΑ? Ότι η πραγματική μισθή στην Ελλάδα, η αγοραστική δηλαδή δύναμη του μισθού, έχουν μειωθεί κατά 7,4%. Ένα σημαντικότατο ποσοστό και κατά την εκτίμησή μου και με μετριοπαθές. Βγαίνει ο κύριος Σκέρτσος, ο οποίος βέβαια είναι, λέει, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μας λέει και τι είναι, εν πάση περιπτώσει, και λέει, όχι λέει, διαψεύδω τον ΩΣΑ, γιατί τα δικά μας στοιχεία, που τα έχουμε εμείς για τους εαυτούς μας, λένε άλλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι στίζουν και στείνουν ένα μαγειρίο των οικονομικών μεγεθών και δεν ακούν κανένα καμπανάκι που χτυπά. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αυξήσαμε, λέει ο κύριος Σκέρτσος, τον κατώτερο μισθό. Ναι, αλλά πόσο ποσοστό του διάμεσου και μέσου μισθού καλύπτει ο κατώτερος μισθός? 20% κατά εκτιμήσεις. Γιατί ο κατώτερος μισθός καθορίζεται αφού αυτοί οι κύριοι είναι και φιλελεύθεροι από κρατική απόφαση και δεν καθορίζεται όπως έχουμε προτείνει επανειλημμένως από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις? Και ποια είναι η σχέση κατώτερου και μέσου μισθού στην Ελλάδα? Από τις στενότερες, από τις μικρότερες διαφορές στην Ευρώπη. Ποια είναι έπειτα η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων? Είναι η τρίτη χειρότερη στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία. Εκεί μας έχουν οδηγήσει. Η Ελλάδα, η περήφανη Ελλάδα,
του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη που πρωταγωνιστούσε στην Ευρώπη έχει φτάσει να είναι τρίτη από το τέλος. Μπορούμε εμείς να το ανεχθούμε αυτό? Μπορούμε να ακούμε τον κύριο Σκέρτσο να παρουσιάζει μια δική του εικόνα? Θα του πω το εξής του κύριου Σκέρτσου που λέει ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Επειδή ακριβώς νοθεύει κατά τέτοιο προκλητικό τρόπο τα στοιχεία, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό και αμφισβητώντας τους διεθνείς οργανισμούς, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι κατεξοχήν Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι απλώς Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι σπεσιαλίστας στο φαγητό στο οποίο είναι οι σπεσιαλιτέ τους. Έπειτα, θυμάμαι τον κύριο Μητσοτάκη το 19 να λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε, λέει, να δίνουμε επιδόματα αντί για μισθούς. Αυτό είναι μια κοινωνία την οποία δεν θέλει, δεν ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, λόγω πολύ υψηλής αυτοπεποίθησης που όπως έχετε καταλάβει έχει, δεν έχει κάτσει να σβήσει και τα tweets. Υπάρχουν ακόμα εκεί. Αν πάει κανείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δει τις δηλώσεις. Επιδόματα αντί για μισθή. Συντάξεις πείνας, να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλο. Τι έκανε? Το 66% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την άδικη φορολογία. Και με τα υπερέσοδα από την αύξηση των τιμών, δείτε εδώ μαγειρική, τα χρήματα τα δικά σας δηλαδή, που δεν μειώνει το ΦΠΑ, αλλά ποσοστιαία, επειδή μένει η ίδια ποσοστιαία, με υψηλότερη τιμή, αυξάνονται οι εισπράξεις από τα δικά μας και τα δικά σας τα χρήματα, τα μαζεύει αυτά τα υπερέσοδα και μας τα γυρνάει ως φιλοδόρημα. Κύριε Μητσοτάκη, ποιον κοροϊδεύετε? Με τα δικά μας τα λεφτά μας δίνετε φιλοδόρημα? Όχι! Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, λέμε στο Πασόκ και δεσμευόμαστε ότι θα είναι πράξη από την 22 Μαΐου με ένα ισχυρό Πασόκ. Έπειτα έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πόσο άδικος είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Φαντάζομαι πολλοί εδώ μέσα, οι οποίοι είστε συνταξιούχοι, ξέρετε τι σημαίνει προσωπική διαφορά και το έχετε βιώσει με τον πλέον σκληρό τρόπο. Αλλά και πολλοί από τους νεότερους ξέρουμε από τους γονείς μας ή από τους παππούδες μας τι είναι η προσωπική διαφορά. Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης για να υφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ψήφο στη Νέα Δημοκρατία σημαίνει κατάργηση του άδικου νόμου Κατρούγκαλου. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τι έκανε? Περιφέρεται στα κανάλια κατηγορώντας τον Κατρούγκαλο και ο νόμος μένει στη θέση του. Και δίνει και κάτι καρτζιλί και αριστερά-δεξιά για να παραστήσει ότι κάτι κάνει. Όχι κύριε. Ψήφος στο Πασόκ. Σημαίνει ισχυρό Πασόκ. Σημαίνει ότι από 1η-1η του 2024 καταργείται η προσωπική διαφορά. Και αυτό είναι αδέσμευση. Έπειτα βλέπω τον κύριο Τσίπρα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Κατσέλη αγκαλιά να ισχυρίζεται ότι θα φέρει, λέει, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα είναι και στις άχθεια, αλλά κάτι θα είναι. Δηλαδή ειρωνεύεται τον εαυτό του, πρωτοφανές. Δεν έχω ξαναδεί πολιτικό αρχηγό στα σοβαρά να ειρωνεύεται τον εαυτό του. Καμία αυτοεκτίμηση. Υψηλή αυτοεκτίμηση στη μία δουλειά, κακή αυτοεκτίμηση στην άλλη. Τι είναι η κυρία Λούκα Κατσέλη? Είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο ήρθε από το διάστημα? Είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο προήλθε από παρθενογένεση? Είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε χθες? Ή είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο εισηγήθηκε μόνο του έναν νόμο ο οποίος ούτε ψηφίστηκε από κόμματα αλλά είχε μόνο έναν υπουργό που τον εισηγήθηκε? Η κυρία Κατσέλη δεν έχει συντάξει κανένα νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη ήταν νόμος Πασόκ, νόμος της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, που με τις πιο δύσκολες συνθήκες της πιο σκληρής τρόικας επέβαλε την προστασία των ευάλωτων. Και η στάση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας ήταν φυσικά απορριπτική. Όπως απορριπτική ήταν σε τόσα και τόσα άλλα. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Ισχυρό Πασόκ σημαίνει επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας με επικαιροποιημένα κριτήρια. Σημαίνει προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών. Και σημαίνει πάνω απ' όλα τέρμα
Τέρμα στην ασυδοσία των φαντς. Ο κύριος Τσίπρας που λέει ότι και στη Σάχθεια ξέρει πολύ καλά ότι ούτε τον νόμο Κατσέλη, τον λεγόμενο, τον νόμο Πασόκ δηλαδή ψήφισε, ούτε βέβαια και προστάτευσε την πρώτη κατοικία όταν εξελέγει. Καλούσε τους Έλληνες πολίτες να μην πληρώνουν τα χρέη τους, μείωνε, παρότρινε σε μείωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας και όταν εξελέγει τι έκανε. Έδωσε τα δάνεια των Ελλήνων και των Ελλήνων στα φαντς και έκανε και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να μην μπορεί κανένας να σταματήσει. Όχι, είναι ντροπή για τον τόπο να έχει ξανά μια δεύτερη ευκαιρία ένας κύριος που έχει πει τέτοια εξόδαλμα ψεύδι. Πρέπει να στηριχθεί το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ στις πιο δύσκολες συνθήκες έκανε αυτές τις μεγάλες πτωμές για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και ας δούμε ποιες είναι οι ιστορικές μεταρρυθμίσεις. Ποια ήταν η στάση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στον ΑΣΕΠ? Ποια ήταν η στάση τους, του Σάκη Πεπονή? Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στο νομοθέτημα με τον κορυφαίο Παπανδρέα Πεπονή? Απορριπτική. Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στο Open Gov του Γιώργου Παπανδρέου? Απορριπτική. Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στη σωτηρία της χώρας με το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης, όταν τότε μόνοι μας σταθήκαμε? Απορριπτική. Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στη διάβγεια? Απορριπτική. Ποια ήταν η στάση τους απέναντι στην προστασία της πρώτης κατοικίας? Απορριπτική. Όλα αυτά έγιναν από το Πασόκ υπό τις πλέον δύσκολες συνθήκες. Γιατί το Πασόκ έχει επίγνωση του εθνικού του ρόλου και της εθνικής του αποστολής. Το Πασόκ έχει επίγνωση της υπευθυνότητας, της στάσης του και της μοίρας του. Να είναι αυτό που αλλάζει τον τόπο. Έπειτα ακούω τον κύριο Μητσοτάκη σε μια συνέντευξή του και τον διαβάζω σε μια άλλη γιατί δεν τον προλαβαίνω. Είναι τόσο πολλές που είναι και κάπως οξύμορο που δεν προλαβαίνει και τα κάνει όλα αυτά. Μαζί με το TikTok. Ακούω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να λέει, το Πασόκ λέει, έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Τιμή μας. Τιμή μας. Λέει όμως και ένα ψεύδος. Το Πασόκ λέει έχει έρθει πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόθεν πώς προκύπτει αυτό? Θέλετε να του θυμίσουμε ποιος είναι πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Βαρουφάκη? Τι κοινό έχουν, τουλάχιστον ένα. Πρόχειρο σας το λέω. Τι κοινό έχουν Μητσοτάκης, Τσίπρας και Βαρουφάκης? Έβαλαν την υπογραφή τους και την ψήφο τους στη χρεοκοπία της Ελλάδας το 2010 με το δίδυνα τη μνημόνιο. Αυτό είναι το κοινό τους. Βαρουφάκης λοιπόν που μας λέει θα συγκυβερνήσουμε και έχω πει δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Ο Βαρουφάκης πιο πιθανό να συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα στο μέτωπο της αντιμνημονιακής πάλε ποτέ εξαλλιώτητος. Ψήφος στο Πασόκ, θέλω να σας διαβεβαιώσω συντρόφισσες και σύντροφοι, σημαίνει μετά τις εκλογές Πασόκ. Ψήφος στο Πασόκ σημαίνει αυτοδύναμη πορεία της δημοκρατικής παράταξης για το καλό του τόπου. Μας λένε πολλές φορές δεν θέλετε να συνεργαστείτε. Καταρχάς, αν δεν θέλαμε να συνεργαστούμε έτσι κι αλλιώς, θα το λέγαμε. Δεν θα τους λέγαμε κάτι άλλο. Όμως δεν μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, με τους όρους που θέλει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορούμε εμείς, αν ο ελληνικός λαός έχει μειώσει τα ποσοστά Μητσοτάκη και Τσίπρα, που θα το έχει κάνει γιατί αυτό λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, σε όλα τα ερωτήματα, σε όλες τις εταιρείες. Αν τα ποσοστά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι μειωμένα, να επαναφέρουμε από την πίσω πόρτα τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Τσίπρα. Δεν μπορούμε εμείς να συγκυβερνήσουμε με δύο πρόσωπα τα οποία έχουν ηγηθεί της παραπλάνησης των Ελλήνων πολιτών με ψεύτικα στοιχεία και με φρούδες ελπίδες. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε μια έξωθεν καλή μαρτυρία, ένα άρρωστη στον νόμο για το επιτελικό παρακράτος του κυρίου Μητσοτάκη, στον νόμο Γκάγκα με το περίφημο άρθρο 10 που διαλύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δημιούργημα και αυτό του Πασόκ, του Γιώργου Γεννηματά και του Παρασκευά Βιερνού. Και δεν το ξεχνάμε. Αφήνει στη μνήμη τη δημοκρατική παράταση. Δεν μπορούμε εμείς να ανεχθούμε
τον νόμο Χατζηδάκη που φέρει ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι κύριοι δημοσιογράφοι που μας καλούν κάθε μέρα να συγκυβερνήσουμε με τον Μητσοτάκη ή τον Τσίπρα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας δεν συγκυβερνούν ούτε καν με τα κόμματά τους. Ο ένας έκτισε ένα τέτοιο κράτος κολλητών με τον κύριο Παπά που όταν ήρθε η ώρα να καταδικαστεί για τον παράνομο και αντισυνταγματικό διαγωνισμό με 13-0 από το ανώτατο ειδικό δικαστήριο. Όταν λοιπόν καταδικάστηκε με 13-0 από το ειδικό δικαστήριο, τον κρατάει στα ψηφοδέλτια του. Γιατί είναι όμηρος των κολλητών του και των παράνομων μεθοδεύσεών του. Και ο κύριος Μητσοτάκης συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία για να συγκυβερνήσει μαζί μας. Τα έχει μαζέψει όλα στο Μαξίμου με τους λίγους και εκλεκτούς. Και έχει βάλει και φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, αλλά και τον τίτλο στην αποτυχία του, υπό το όνομα Επιτελικό Κράτος. Του οποίου δυστυχώς τα αποτελέσματα το είδαμε με τον πλέον τραγικό τρόπο στο δυστύχημα των Τεμπών. Το Επιτελικό Κράτος τι μας έδειξαν τα Τέμπη ότι είναι? Ένα μοναδικό στον κόσμο τερατούργημα συγκέντρωσης των αρμοδιοτήτων και διάξης των ευθυνών. Πάντα λένε αρμοδιότητες μεν και ευθύνη. Εδώ μαζεύουν την αρμοδιότητα και διαχέουν την ευθύνη. Μιλώντας για τις διαχρονικές παθογένειες και το βαθύ αναχρονιστικό κράτος, για να μην μιλήσουν για τους εαυτούς τους, για τον κύριο Καραμαλή που διασφάλιζε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και μια εβδομάδα μετά έγινε αυτό, και βέβαια για την πορεία της διακυβέρνησης από αυτούς τους ίδιους και τις αβεντηρίες με τις παρατάσεις που δίνονταν και ξαναδίνονταν την περίφημη σύμβαση 717 από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Σε όλους λοιπόν αυτούς οι οποίοι μας καλούν να κάνουμε επιλογές που είναι πέρα από τις αρχές μας, έχω να πω και εδώ στην Καστοριά και να επαναλάβω τρία ποτέ. Ποτέ δεν θα κάνουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ποτέ δεν θα κάνουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ποτέ δεν θα συνεργαστούμε με τον Βαρουβάκη που μας πήγε στη Δραχμή. Και αυτό είναι δέσμευσή μας και συμβόλαιό μας με τον ελληνικό λαό. Γιατί μόνο αυτό, πολίτες της Καστοριάς, συμβαδίζει με τις αρχές, τις αξίες και την ιστορία της Δημοκρατικής Παράταξης. Της παράταξης του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη, του Γιώργου Παπανδρέου, του Ευάγγελου Βενιζέλου, της Φόβης Γεννηματά, της παράταξης που κάνει ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα και επανέρχεται στο προσκήνιο της χώρας και της ιστορίας με τον πρόεδρό μας Νίκο Ανδρουλάκη. Ως τώρα, ως τις προηγούμενες μέρες, κλείναμε τις ομιλίες λέγοντας «Πάρτε τη Δημοκρατική Παράταξη στα χέρια σας». Λίγες μέρες πριν τις εθνικές εκλογές, στο ξεκίνημα το δυναμικό με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου νίκης, ευπρέπειας, αξιοκρατίας και αξιοσύνης εδώ στο νομό Καστοριάς, έχω να σας πω «Η Δημοκρατική Παράταξη είναι ήδη στα χέρια σας και γι' αυτό θα είναι νικηφόρα». Σας ευχαριστώ πολύ.